Τι συνέβη με το φυσικό αέριο μέσα σε 24 ώρες τέτοια βουτιά? Θα μου επιτρέψετε για να ευθυμίσουμε λίγο, έτσι μην είμαστε πάντα του σοβαροί, να σας πω και μια προσωπική ιστορία χτες. Γιατί από αυτή την ιστορία πιστεύω ότι ο κόσμος θα καταλάβει πώς πρέπει να σκέφτεται. Και όταν λέω κόσμος, δεν εννοώ μόνο τον κόσμο, τους ακροατές, μιλάω κυρίως για τους επενδυτές, για την Μαρίδα, επαναλαμβάνω, την Μαρίδα, αλλά και για τα μεγάλα, τα επενδυτικά, τα γραφεία και τα κεφάλια. Και θα επανέλθω, αφού σας πω την ιστορία αυτή που έχει πολύ ενδιαφέρον, σε αυτό που φωνάζω εδώ και καιρό, ότι στην περίοδο της κρίσης οι χρηματιστηριακού τύπου αναλύσεις το μόνο που κάνουν είναι μια τρύπα μέσα στο νερό. Αν δεν ασχοληθούμε με την βαθιά δομή του προβλήματος που βρίσκεται στον πυρήνα κάθε αγοράς, δεν έχουμε καμία τύχη. Εχθές λοιπόν με έναν πολύ καλό και εκλεκτό φίλο και συνεργάτη που μας ακούει τώρα και θα σας πω γιατί. Την καλημέρα μας λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας εκπληκτικός χρηματιστηριακός αναλυτής, έχουμε μια διαφορά ηλικίας, είμαστε συνεργάτες χρόνια, αλλά είναι από τα ταλέντα. Και δεν σας κρύβω ότι για αυτές τις δουλειές, είναι πολύ καλύτερος από μένα, τον συμβουλεύομαι συχνά πυκνά. Αλλά μαλώνουμε όμως. Μαλώνουμε για τον εξής λόγο. Εχθές, όντας στο γραφείο του να κάνουμε μια συνεργασία, σκάλιζα ένα μηχάνημα που έχει σπασμένη οθόνη, μας και το έφτιαχνα. Και έρχεται έντροπος από πάνω μου και μου λέει: έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στην Αμερική. Μπαίνω να τοποθετηθώ να δω τι θα κάνω. Και λέω: τι είναι αυτό? Μου δείχνει στο κινητό τηλέφωνο που είχε την είδηση και βλέπω ότι πράγματι έγινε μια έκρηξη σε μια μονάδα. Κοιτάω καλύτερα ποια μονάδα αφορά και του λέω: κάθισε στα αυγά σου και κλώσσατα και μην κάνει τίποτα. Μου λέει: μα τι είναι αυτά που λες? Σε μισή ώρα, με μία ώρα θα αρχίσει να πέφτει. Μα λέει, τώρα θα ανέβει, αυτό θα πάει και 10, 11, 12. Αυτό σκέφτομαι και εγώ, έτσι, με βάση αυτά που έχουμε συζητήσει, θα ανέβει. Αυτό μου είπε και ο Κωνσταντίνος. Ναι. Μα μου λέει, είσαι τρελός, μου λέει, τι μου λες ότι θα πέσει, πού θα πάει, λέω, στα 8. Μην κάνεις, λέω, τίποτα, αγνώρισέ το. Μα δεν σε δω, πακέτα μπαίνουν, αγοραπολισίες, αυτό, λέω, αυτή είναι η Μαρίδα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι ένας-ένας πάνε στη φάκα. Θα πέσει, κάνε λίγο υπομονή, μια ώρα και θα δικαιωθώ. Σε λιγότερο από μία ώρα λοιπόν γύρισα να τον δω και άρχισε ένα κουτί με χαρτομάντιλα και αρχίσει και με τα πετάει ένα-ένα, νευριασμένο. Μου λέει, μα δεν γίνεται, λέω, τι γίνεται? Έχει πάει 8.60, μου λέει. Κάνει βουτιά. Τι συμβαίνει εδώ? Εγώ γελούσα ο καημένος, του λέω, κάτσε εκεί που είσαι. Πιάστο, μην ασχολείσαι. 8.55, 8.50, κάποια στιγμή μου λέει, πάω να φύγω. Λέω, μα εδώ είναι το γραφείο σου, πού να φύγεις? Λέω, εγώ πρέπει να φύγω. Δεν προλαβαίνω, σε βλέπω άλλο. Πες μου τι γίνεται, λέω, δεν θα σου πω. Αύριο, επειδή πλέω παραλίγο να με δολοφονήσεις με τα αυτά που πέταξες, αύριο θα τα ακούσεις όλα από το σαχίνι. Γιατί αν εσείς δεν τοποθετηθείτε και δεν δείτε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στον πυρήνα της αγοράς, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Και για να σοβαρευτώ λοιπόν, κύριε Σαχίνι, για να σας πω, αυτή η ιστορία έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι δείχνει πώς πρέπει οι άνθρωποι να σκέφτονται σε περιόδους κρίσης και να μην αντιδρούν με αντανακλαστικά. Πράγματι, όταν μου έδειξε την είδηση, είδα ότι όντως είναι σοβαρό site αυτό που την έγραφε, μπορεί να γράφει ψέματα, αλλά με την πρώτη ματιά διαπίστωσα ότι δεν ήταν εργοστάσιο φυσικού αερίου. Ήταν εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG δηλαδή, στο Freeport, είναι στο Τέξας και είναι ένα νησάκι μάλλον έξω από το Τέξας. Είναι κάτι ανάλογο με τη δικιά μας τη Ρεβιθούσα, να το πω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Όπου εκεί δεν με είχε πάρει φωτιά. Αρχίσαν οι ειδήσεις ότι έχουμε πρόβλημα. Έτρεχαν οι άλλοι να τοποθετηθούν, να κάνουν εκεί, να προλάβουν την έκρηξη των τιμών, να αγοράσουν στα χαμηλά. Αλλά εδώ αυτό έδειξε ότι για μισή ώρα πάρα πολλοί κόσμος εγκλωβίστηκε και την πάτησε. Διότι όταν βλέπεις ένα εργοστάσιο, πρέπει καταρχάς να λες τι είναι αυτό. Επηρεάζει την παραγωγή. Αν ήταν κάποιο εργοστάσιο το οποίο ασχολούνται για μια εγκατάσταση που έκανε γεωτρήσεις, θα συμφωνούσα. Σωστά. Γιατί το πρόβλημα θα ήταν πολύ σοβαρότερο. Ναι, διότι αφορά την παραγωγή, τον πυρήνα της παραγωγής. Αυτό όμως ήταν ένας αποθηκευτικός χώρος, έχει μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες, όπου αποθηκεύει τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου. Και υπάρχει ένα τέρμιναλ, ένα τερματικό σημείο, όπου από εκεί διοχετεύεται στα βαπόρια, στους LNG carriers, περίπου το 16 με 17% της συνολικής εξαγωγικής ικανότητας LNG των ΗΠΑ.
Και εδώ λοιπόν η σκέψη αρχίζει και γυρίζει, εφόσον γνωρίζουμε ότι το Freeport, το συγκεκριμένο λιμάνι, το μόνο που κάνει είναι να φορτώνει υγροποιημένο φυσικό αέριο σε εγκατάσταση στα πλοία, και αυτά τα πλοία να έρχονται στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αφορά την πτώση της παραγωγής, αλλά σε τι αφορά. Και γιατί ήμουν βέβαιος ότι θα πέσει, γιατί μιλάμε τώρα για μια εγκατάσταση η οποία είναι από τις κορυφαίες, τρίτη, τέταρτη στη ΣΥΠΑ, όπου μιλάμε τώρα για πάνω από 2 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια δυναμική τροφοδοσία σε εξαγωγές την ημέρα. Καταλάβατε το νούμερο, την ημέρα αυτό το πράγμα. Αυτό δεν σκέφτηκαν καθόλου στην αρχή, ότι δεν κάνει να τρώμε αμάστες θεωρίες ή εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα τα οποία μοιάζουν να είναι λίγο αληθινά, γιατί το φυσικό αέριο δεν καταστράφηκε αυτό. Απλά δεν μπορεί να φορτωθεί στα καράβια. Από τη στιγμή που είπαν ότι θα είναι κλειστοί και εξετάζουν, λένε 3 εβδομάδες. Κάποιοι άλλοι είπαν μπορεί να είναι και 2 μήνες. Κάποιοι άλλοι λένε μπορεί να είναι και 3 μήνες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μειώνεται η δυνατότητα της Αμερικής να τροφοδοτεί με LNG την Ευρώπη. Αυτό το φυσικό αέριο όμως δεν το πετάξουνε. Πού θα πάει αυτό το φυσικό αέριο? Θα χρησιμοποιηθεί με ανάστροφες, πορείες στους αγωγούς και θα διοικητευτεί στην εσωτερική αγορά. Μα αυτό είναι και το πρόβλημα της Αμερικής. Επειδή εξάγει το μεγαλύτερο όγκο της σε φυσικό αέριο, έχει μείνει λίγος όγκος για εσωτερική κατανάλωση και αυξάνεται ο δείκτης NatGas του αέριου. Άρα τώρα με αυτές τις ποσότητες και τον αποθηκευτικό χόρτο τεράστιο, οι έμποροι δεν ακάθονται να το βλέπουν τώρα 3 εβδομάδες. Άρα θα το στείλουν στην Αμερική. Άρα θα πέσουν οι τιμές. Και έτσι έπεσαν και βρίσκονται οι τιμές σήμερα στα 8-10, 8-20. Κινούνται εκεί, πράγμα που δεν το περίμενε κανείς αυτό εχθές. Αυτό όμως, κύριε Σαχίνη, είναι ο μισός δρόμος της ανάλυσης. Και ο φόβος με μένα είναι ότι ακόμα και οι ειδικοί δεν κάθονται να δουν τον υπόλοιπο μισό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε κυρώσεις και έχουμε αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, δεν τα επαναλαμβάνω, τα έχουμε υπεραναλύσει, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, ας πούμε, για την Ρωσία, τις κυρώσεις, απαγορεύσεις κτλ. Άρα έχουμε ένα στάνταρ το οποίο είναι μειωμένο κατά 16. Η δυνατότητα εξαγωγών LNG της Αμερικής. Ο υπόλοιπος μισός δρόμος είναι για να δούμε τι συνέβη από την ώρα που συνειδητοποίησαν τι πραγματικά συμβαίνει, και αφού την πάτησε η Μαρίδα, τι συνέβη στον δείκτη TTF, τον Ολλανδικό, τον Ευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι, ο οποίος εξαρτάται εδώ και μήνες πάρα πολύ από τις εισαγωγές και τις ροές του LNG. Τι συνέβη? 16% άνοδος. Ούψ. Εκθέτοντας σφοδρά τους πολιτικούς, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε τώρα τελευταία ότι βλέπουμε μια μεγάλη πτώση της τιμής του Ευρωπαϊκού Δίκτυου Φυσικού Αερού. Ναι, σίγουρα. Όταν από τα 250 έπεσε στα 70, είναι μια μεγάλη πτώση, αλλά είναι και πάλι ακριβά. Αλλά για κοιτάξτε όμως τώρα τι γίνεται μέσα σε μια μέρα. Συγγνώμη, τώρα το βλέπω μπροστά μου. 16% αύξηση από πότε? Από την ώρα που συνειδητοποίησαν τι συμβαίνει από τη μια άκρη του Ατλαντικού, από τον κόλπο του Τέξας, ας το πούμε έτσι, πως ένα γεγονός το οποίο δεν το είδαν και δεν το εξήγησαν καθόλου καλά αντανακλάται και δημιουργεί ανάστροφες τάσεις και τις οργαπές στις τιμές σε εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπέρασμα τώρα τι θα πούμε, ότι και γι' αυτό φταίει ο Πούτιν? Πού πάμε λοιπόν, γιατί σήμερα είναι τρίτο τελευταίο μέρος για αυτή τη βδομάδα, πού πάμε λοιπόν με όλα αυτά, κυρία Δαλή, στην ενέργεια που εξηγήσατε σε 2 εκπομπές τι συνέβη και την περίοδο των lockdown, στην ενέργεια, στο τρόφιμο, σε φωδιαστικές αλυσίδες, στην επιχείρηση θερμοστάτης, τα έχουμε όλα τώρα εδώ, πού πάμε, πού οδηγούμαστε? Κοιτάξτε, σίγουρα μπαίνουμε σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι από θέμα τιμών. Κανονικά σήμερα, αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα τα οποία έχουμε αναλύσει, οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θα έπρεπε να ήταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα και όχι αυτές τις ανωδικές
αποστάσεις που περιμένουμε. Σίγουρα μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε μια έκρηξη στις τιμές και σίγουρα θα ενταθεί το πρόβλημα της επισιτιστικής κρίσης. Τα καλά τα νέα είναι ότι τα λοιπάσματα, η τιμή τους, εξαιτίας του γεγονός που σας ανέφερα πριν, έπεσαν σήμερα. Φυσιολογικό, δεν είναι? Ναι, αλλά... Τα κακά τα νέα όμως είναι ότι ανέβηκαν στην Ευρώπη τα λοιπάσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτοί οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τις αντιδράσεις που γίνονται σε κάποια γεγονότα τέτοια σπουδαιότητας, δεν μπορεί να χαράσουν πολιτική. Τι χρειάζεται λοιπόν, ανεξάρτητα τι θα γίνει, είτε είναι το κακό σενάριο το οποίο σας έχω αναλύσει, είτε ένα μεσαίο σενάριο ας πούμε, είτε όλα αυτά δεν γίνουν φέτος αλλά γίνουν του χρόνου, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, ναι, αυτό το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή να είναι σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής εξουσίας στην Ευρώπη και στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι επιχειρηματίες, ειδικά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με εξαγωγές, θα πρέπει να στήσουν μονάδες παρακολούθησης, ελέγχου και ανάλυσης του κάθε γεγονότος που συμβαίνει κάθε μέρα. Διότι κάθε μέρα είναι κρίσιμη, είτε για ένα επιχειρηματία, είτε για ένα κράτος, να την πατήσει. Και θέλει συνεχώς να κάνουμε monitoring, να βλέπουμε τι συμβαίνει από ανθρώπους, όχι οι οποίοι θα τους φωνάξουμε να μας πούν χρηματιστηριακά τι γίνεται. Τι να την κάνω εγώ τη χρηματιστηριακή ανάλυση τώρα? Η χρηματιστηριακή ανάλυση θα πει τίποτα από τη στιγμή που ο αναλυτής δεν μπορεί να ξεχωρίσει ένα εργοστάσιο αν είναι εργοστάσιο που κάνει εξορίξεις ή αν είναι εργοστάσιο το οποίο κάνει απλά διάθεση για να ξέρει ακριβώς πού θα κατευθυνθεί το πρόβλημα? Ή θα πιάσουμε να κάνουμε ας πούμε στατιστικά μοντέλα με χρονολογικές σειρές και να συγκρίνουμε και να βλέπουμε τάσεις? Αυτά είναι ωραία όταν δεν υπάρχει κρίση και συγκεκριμένη τετραπλή άσχημη κρίση και πρωτοφανή κρίση που ζούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναλάβουν αυτοί οι οποίοι έχουν την ικανότητα να προβαίνουν σε αναλύσεις θεμελιωδών αρχών της οικονομίας που τις έχουμε ξεχάσει. Ποιος θυμάται σήμερα τις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ανάλυσης, πείτε μου. Θέλω πριν κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε άλλη υποχρέωση, να σας ρωτήσω. Άρα κύριε Αδαλή, αν σας ρωτήσει ο πολλής που σας ρωτάει, ο πολλής κόσμος αυτή τη στιγμή, η καρδιά, η πηγή του προβλήματος για τον απλό πολίτη που δεν θα μπει στην ανάλυση αλλά θα πρέπει να το γνωρίζει, είναι ποια? Είναι η ενέργεια? Είναι τα επισιτιστικά? Είναι οι εφοδιαστικές? Είναι όλα μαζί? Είναι ότι θέλουμε να πάμε σε μια μετάβαση ενεργειακώς ουδέτερη και το μάρμαρο ας το πληρώσουν όσοι το πληρώσουν, οι πολλοί δηλαδή, δεν βαριέσαι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος προκειμένου να σωθεί η γη? Τι είναι το πρόβλημα? Όλα είναι προβλήματα και πλέον έχουμε συσσόρευση προβλημάτων. Το χειρότερο όλων είναι ότι κάθε μήνα αναδεικνύεται και ένα πολύ σοβαρό καινούργιο πρόβλημα που δεν το έχουμε ξαναντιμετωπίσει και συσσωρεύεται και επικολλάται το ένα πάνω στο άλλο αθρηστικά. Χωρίς εντωμεταξύ να έχει λυθεί κάποιο από όλα αυτά ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι από όλα αυτά να έχει έρθει σε υποφερτά επίπεδα. Γιατί? Πολύ σωστή και εύστοχη η ερώτησή σας. Διότι το πρόβλημα για να λυθεί πρέπει να το χτυπήσεις στην ρίζα του. Και η ρίζα, η γενεσιουργός αιτία όλων αυτών είναι η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στις τιμές του πετρελαίου και των υδρογονανθράκων. Διεξάγεται πόλεμος. Μεγάλος. Το 2014 ο πόλεμος στις τιμές πετρελαίου έφερε την κρίση στην Ουκρανία και την επέμβαση στον Ντομπάς και στην Κρυμαία. Το 2022 πάλι η ενεργειακή κρίση έφερε τη νέα επέμβαση εισβολή στην Ουκρανία και όλα αυτά τα οποία ζούμε. Αν δεν καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι οι συμμετέχοντες του πολέμου, όχι υπό την έννοια αυτή που πάει ο Βάιντεν τώρα. Ναι, σαφές τι λέτε. Στη Σαουδική Αραβία, αυτά τα πράγματα. Βγήκε ο πρόεδρος της Βουλής και του είπε, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, του είπε κάτι το οποίο εγώ δεν θα τολμούσα να το πω σε ραδιοφωνική εκπομπή. Ότι πας να συναντήσεις κάποιον βασιλιά που έχει τα χέρια του βαμμένα με το αίμα ενός Αμερικανού δημοσιογράφου. Για σκεφτείτε το, αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ βαθιά πράγματα πλέον. Και η ιστορία διδάσκει ότι αυτά δεν λύνονται
με χαργεντισμούς και πώς το λένε, και ήρθα εγώ σήμερα σε είδα, μετά ήρθε ο άλλος, μετά πήγε ο άλλος. Εχθές ήταν πώς το λένε, ο Μαδούρος στην Τουρκία, εκεί να δείτε τι έγινε. Για δείτε το λίγο, γιατί αντέδρασε έτσι ο Ερντογάν. Ξέρει ότι μία δυναμική από τα 600 εκατομμύρια συναλλαγών με αυτή τη χώρα που θέλει την πάει στα 3 δις, θα τον φέρει δίπλα πάλι στο τραπέζι της ανάγκης των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το ξέρει. Το ξέρει και το παίζει αυτό το χαρτί. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο ότι αν όλοι αυτοί εσπασμωδικά ή κάνουν, συμμετέχουν στον πόλεμο αυτόν τον οποίο γίνεται, δεν καθίσουν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σε ένα τραπέζι να βρεθεί η λύση στον πόλεμο στις τιμές του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας, έτσι θα πάμε όλη τη δεκαετία. Εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Τώρα, όταν θέλουμε να λύσουμε κάποια προβλήματα, τα προβλήματα δεν μπορεί να τα λύσει μόνη της η Ελλάδα ή μόνο το Ισραήλ ή μόνη της η Κίνα. Τα προβλήματα των εφοδιαστικών αλυσίδων εννοείται ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ασχοληθεί ο ΟΗΕ. Διότι όταν λέμε εφοδιαστικές αλυσίδες, δεν εννοούμε αυτό το οποίο έχω κάποιο στο μυαλό του, εφοδιαστικές αλυσίδες των αυτοκινήτων, των υπολογιστών, σωστά, των σοκολατών. Κυρίως οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι τα τρόφιμα. Σωστά το λέτε εσείς. Αλλά να σας πω κάτι, ναι, και σε επίπεδο κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίζονται στρατηγικές. Γιατί άμα λέει ο κύριος Κολοβός ότι εδώ οι στρατηγικές στην ενέργεια είναι να οικονομάνε τρεις και όλοι οι υπόλοιποι γεία περιμειχθεί, το με συγχωρείτε, είναι θέμα. Είναι θέμα. Αυτοί οι τρεις θα θέλουν. Και πριν την κρίση, και τώρα, και μετά την κρίση, θα θέλουν να οικονομάνε. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι ο ΙΕ πρέπει να ακολουθάει τρεις? Θέλω, από κύριε. Σαφές. Κύριε Δαλή, θέλω. Ή να σας πω κάτι, τι σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθάει 2,5? Από τρεις δεν είναι, 2,5 είναι. Πρέπει να ακολουθάει 2,5 από πίσω. Έλα που τους ακολουθάει όμως διαχρονικά. Πείτε μου. Έλα, θα σας πω κάτι, απευθυνόμενο σας λέω προς την πάνω πλευρά της πυραμίδας, ότι αυτοί οι 2, 3, 5, 10 σε κάθε χώρα όπως είναι, από τώρα και μετά θα είναι τα μεγάλα θύματα. Διότι φανταστείτε να είσαι στη θέση ενός μεγαλοεπιχειρηματία, στο αέριο, στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό, όπου θέλετε, και να χάσετε το 60% των πελατών σας, γιατί θα αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Πώς θα σας φαινόταν εσάς αυτό, κύριε Σαχίνη? Δηλαδή να είχατε μια εταιρεία που θα είχαν το 60% των πελατών τους. Δεν το βλέπουν ή δεν το έβλεπαν. Τώρα ήρθε η ώρα που το ζουν. Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει πάνω προφανώς σε αυτή την πρεμούρα και σε αυτό το ράλι της Κονόμας, που συμφωνώ, αν το είπε ο κύριος έτσι Κονόμα, συμφωνώ ότι πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα, διότι δεν θα είμαστε εμείς τα μεγάλα θύματα. Τα μεγάλα θύματα θα είναι οι πολύ μεγάλες εταιρείες σε αυτό που έρχεται. Θέλω να σας ρωτήσω, πολύ γρήγορα θα μου απαντήσω όμως, για να μην βγούμε και εκτός χρόνου, αυτό που μου στέλνουν πάρα πολύ. Αυτές οι διαρκείς αλλαγές παγκόσμιες, ο πόλεμος που λέτε κτλ., συμβαίνουν με κοινωνίες που δεν έχουν αφομοιώσει καν απαντήσεις για την επιβίωσή τους. Φοβάστε ότι στην προσπάθεια ελέγχου τους, όπως έχετε πει, θα πάμε σε κοινωνικές οξύνσεις και εντάσεις των άκρων? Αυτό πάντοτε έτσι δεν συμβαίνει. Πότε συνέβη διαφορετικά? Δηλαδή όταν ένα σύνολο κρατών, χωρών, αντιμετώπιζε τέτοιου είδους σοβαρές κρίσεις, ποια ήταν η κατάληξη? Ή κάθισαν σε ένα τραπέζι, έλυσαν το θέμα, έβαλαν τις βάσεις, αναχέτησαν αυτή την κατηφόρα, με την ταχύτητα με την οποία γίνεται η πτώση, γλίτωσαν την ύφεση και προχωρήσαν σε μια κατάσταση ομαλότητας, ή άφησαν τα θέματα να εξελιχθούν στην τύχη τους και οδηγηθήκαν με μαθηματική ακρίβεια σε μια παγκόσμια σύραξη. Θέλουν να πάνε σε παγκόσμια σύραξη, διότι επιτρέψτε μου να σας πω, όταν είχα γράψει ότι το πρώτο θύμα θα πέσει σύντομα μέχρι το καλοκαίρι και θα έχουμε 10 χώρες οι οποίες θα είναι θύματα, δεν το πίστευε κανένας. Σήμερα έπεσε αφρικανικό κράτος πολύ μεγάλο. Κάλεσε τον ΟΗΕ, διότι δεν μπορεί να εισάγει ούτε ένα γραμμάριο σιτηρά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή, και θα ακολουθήσουν κι άλλοι, είναι κι άλλοι στη λίστα από πίσω που μπαίνουν μέσα. Διότι το να βγάζει κανένα λεφτά δεν είπε κανένα τίποτα. Θεμητό είναι το να βγάζει λεφτά. Το να κερδοσκοπεί δεν είναι θεμητό, αλλά όλοι μα το καταλαβαίνουμε ότι στην οικονομία και στην κοινωνία που ζούμε υπάρχουν και οι κερδοσκόποι. Αυτό το οποίο δεν έχει γίνει κατανοητό, πολύ φοβάμαι, είναι ότι, και θα το ξαναπώ για δεύτερη φορά, ότι σε αυτό που έρχεται μπροστά δεν θα είμαστε εμεί τα μεγάλα θύματα.
οι μεγάλοι θα είναι τα μεγάλα θύματα. Και το λέω για δεύτερη φορά για να το τυπώσουν. Και δεν θα είναι κάτι που θα συμβεί μετά από 5, 10, 20, 50 χρόνια. Είναι κάτι που θα συμβεί στο εγγύς μέλλον. Άρα, τι κάνουμε τώρα εδώ? Γιώργος, δεν πρέπει να μαζευτούμε αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις, πολιτικές και οικονομικές, να καθίσουν σε ένα τραπέζι, σε χώρες όπως η Ελλάδα, να το ξεκινήσουμε από εδώ, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν λύσεις διεξόδου από αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει είμαι ο ένας και μοναδικός και κυβερνάω? Δεν μπορείς να κυβερνήσεις χωρίς αυτή τη στιγμή μια ταυτόχρονη δυναμική του συνόλου της κοινωνίας που σε σπρώχνει σε συγκεκριμένες λύσεις. Και δεν μπορείς να κυβερνήσεις διότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα σε καθοδηγήσουν στα σωστά μονοπάτια. Ευχαριστώ κύριε Αδαλή για αυτό το τρίμερο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε τι καλό. Να είστε καλά.